Πάμε τώρα να σας μιλήσουμε για timing, the final tour, και μαζί με τον Γιώργο Χατζηπαύλου να σας ενημερώσουμε για αυτή την περιοδία που ξεκινά από τη Δευτέρα 19 του μήνα στην Κρήτη. Δευτέρα 19 του μήνα, Πέμπτη 22 του μήνα, στα Χανιά από Δευτέρα, κύριε Χατζηπαύλου. Έτσι, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, ναι. Ακολουθώ την πορεία Χανιά, Ρέθινο, και η μόνη αλλαγή είναι Άγιος Νικόλαος Ηράκλειο, ενώ θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Ναι, δεν πειράζει, αλλά, εντάξει. Έτσι για τη διαδρομή το λέω περισσότερο. Ωραία. Δευτέρα 19 του μήνα, ναι. Χανιά, θέατρο Λενταριανών. Τρίτη, Ρέθυμνο, θέατρο Μυθοδία, 20 του μήνα. Τετάρτη, 21, Άγιος Νικόλαος Πλαζεώτ. Και Πέμπτη, Τεχνόπολης Ηράκλειο, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα καινούργια για μένα, εκτός από την Τεχνόπολη, στο Ηράκλειο, όπου έχω ξαναπαίξει. Στα υπόλοιπα είναι η πρώτη φορά που θα έχω πάει χειμώνα σε αυτές τις τρεις πόλεις, αλλά πρώτη φορά θα πάω σε αυτούς τους χώρους καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Περιμένω πώς και πώς. Νομίζω ότι αγαπάτε την Κρήτη, αγαπάτε τους κριτικούς, το κοινό των περιοχών που επισκέπτεστε. Γενικά η σχέση μου με την Κρήτη πάει πολλά χρόνια πίσω, όταν πήγαινα πρώτη ηλικίου ήρθα πρώτη φορά διακοπές, γιατί έχουμε φίλους συγγενείς, και έκτοτε έχω έρθει 7 καλοκαίρια για διακοπές στο Ρέθινο και άπειρες φορές με τις παραστάσεις μου. Οπότε επίσημα μπορώ να το πω, είναι το μέρος που έχω επισκεφθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι σας το πάω εγώ ανάποδα. Αν εσείς πάτε σε αυτό το timing, αν λένε στις κριτικές τους ότι μιλάμε για ένα απολαυστικό, χιουμοριστικό 90 λεπτό με ασταμάτητο παλμό και ενδοσκοπική ματιά, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι σας πάω εγώ ανάποδα για να δούμε αυτή την ενδοσκοπική ή να δούμε με ενδοσκοπική ματιά αυτή τη σχέση σας με την Κρήτη και την αγάπη σας με την Κρήτη. Γενικά νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τόποι που κάτι σου λένε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να το αναλύσω, γιατί ξέρετε, αυτά που απολαμβάνουμε τα δεχόμαστε ως έχουν. Έχει στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη μου επίσκεψη μέχρι σήμερα, έχει τύχει να γνωρίσω ανθρώπους με τους οποίους έχω ακόμα επαφή. Γενικά οι παραστάσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Ξέρετε, στην Κρήτη υπάρχει και το εξής. Οι καλοκαιρινές παραστάσεις έχουν τους ανθρώπους του νησιού, έχουν τους επισκέπτες που συνδυάζουν τις διακοπές με κάποια παράσταση και γενικότερα πάντοτε δημιουργείται ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Είναι ένα μείγμα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Αλλά στο τέλος πάντοτε είναι και όλη αυτή η διάθεση που έχει οποιοδήποτε καλλιτέχνης επισκέπτεται ένα θέατρο, έναν τόπο. Υπάρχουν αυτοί οι προσωπικοί λόγοι που το ανεβάζουν τη διάθεση. Μπορεί να μην φαίνονται στη σκηνή, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει, έτσι, από πλευράς της παράστασης, αλλά μέσα μου έχω και μια έξτρα χαρά και ικανοποίηση. Μα όταν είσαι καλλιτέχνης και εκεί πάνω στο σανίδι ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα και γεννιέσαι έτσι και φεύγεις έτσι και πεθαίνεις έτσι, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω 100% να σας πω την αλήθεια, γιατί αισθάνομαι ότι έτσι θα πρέπει να συμπαρασύρουμε όλους. Προσωπικά, ναι, είναι μια διαδικασία, ειδικά και μέσα από την κωμωδία. Μα αλλιώς αν δεν υπάρχει αυτή η λατρεία, πώς αλλιώς να το δικαιολογήσεις και να πεις ότι είσαι τόση ώρα μόνος σου πάνω σε μία σκηνή, έχεις ένα ασταμάτητο παλτό, ο Θεός μαζί μας. Το μυαλό μου, ξέρετε που ήταν, σε αυτή την ψυχρή λίμνη που μας έρχεται από την Γερμανία, γιατί μετά τον καύσωνα θα πάμε σε ψυχρή λίμνη. Να το ξέρετε, γιατί και εσείς παραστάσεις θα δίνετε σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορείς να το κοντρολάρεις διαφορετικά και να το μεταφράσεις διαφορετικά, λοιπόν, και να έχεις τόση ώρα αυτό τον παλμό πάνω στο σανίδι, να λες τόσα πολλά πράγματα, να προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις, να μεταφράσεις, να περάσεις μηνύματα. Γιατί φαντάζομαι ότι και η σάτιρα, και έτσι όπως το είπατε, κρύβει ξεχωριστά μηνύματα, κύριε Χατζηπαύλου, έτσι δεν είναι? Γενικά εμένα μου αρέσει, επειδή η κωμωδία και το γέλιο, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι ένα στοιχείο επικοινωνίας, δηλαδή στην πιο απλή μορφή του να το δούμε,
ότι πάντοτε σε μια νέα συνάντηση ή κάπου ένα αστείο που λειτουργεί σπάει λίγο τον πάγο. Οπότε σε επαγγελματικό επίπεδο τώρα, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλη αυτή η όποια σκέψη, προβληματισμός, τα θέματα, απλά ή και πιο σύνθετα, να περνάνε με έναν απλό τρόπο μέσα από τα αστεία. Και η αλήθεια είναι ότι σαν δρόμος η κωμωδία είναι πολύ πιο άμεσος και γρήγορος. Άρα λοιπόν και αυτό που βλέπετε στη σκηνή είναι προϊόν πολύμηνης εργασίας, προετοιμασίας, δοκιμής, σε κοινό κτλ. Αλλά σίγουρα όσο βαρύ και να είναι κάτι, μέσα από την κωμωδία γίνεται πολύ πιο απλό και εύκολο να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή γελώντας, ξέρετε, δεν είναι ζητούμενο για μένα τόσο το να προβληματιστεί κάποιος, γιατί κωμωδία κάνουμε, αυτό που θέλουμε είναι να γελάσει ο κόσμος. Αν έχει και κάποιο μήνυμα που θα τον προβληματίσει, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά, αρκεί να είναι όλα υπομένα με αστείο τρόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα λοιπόν αυτό δεν ξέρω αν φέρνει βάρος γενικότερα. Εμένα με απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο, γιατί στην κωμωδία υπάρχει το εξής. Ένα κείμενο το οποίο έχει δουλευτεί πολύ καλά, ειδικά στο stand-up, παίρνει μήνες για να ετοιμαστεί μια παράσταση, μπορεί και πάνω από χρόνο. Ξέρεις ακριβώς τι λειτουργεί. Οπότε την ώρα που λες ένα κείμενο, ξέρεις ακριβώς πού θα γελάσει ο κόσμος. Είσαι λιγάκι, ας πούμε, σαν. Δηλαδή, μαντεύεις τι θα γίνει στα επόμενα δευτερόλεπτα. Δεν το αλλάζεις. Δεν μπαίνεις, κύριε Χατζηπαύλου, στον πειρασμό εξαιτίας και των όσων τρέχουν στην καθημερινότητα και όταν δίνεις παραστάσεις. Να πεις ότι ας προσθέσω και μια λεξούλα παραπάνω μέσα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Ελαφρά την καρδία, όχι. Γιατί χρειάζεται χρόνος και δοκιμή. Δηλαδή, κάτι το οποίο γράφω εγώ στο χαρτί είναι αστείο από τη στιγμή που θα γελάσει ο κόσμος. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να το δοκιμάσω. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Δεν μπορώ να το κάνω από μία παράσταση στην επόμενη. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω, εξού και η επικαιρότητα με την έννοια των γεγονότων δεν υπάρχει στο stand-up οριακά καθόλου. Αυτό που υπάρχει όμως από την επικαιρότητα είναι ο απόϊχος και τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Δηλαδή αυτό το διάστημα που έγραψα, ετοίμασα, έχω γράψει κάποια κείμενα για όλο αυτό που ζούμε, τα οποία έχουν μπει στην αρχή σαν εισαγωγή, είναι νομίζω γύρω στα 10 λεπτά. Αλλά αυτό επίσης προετοιμάστηκε μέσα σε κάποιο χρόνο και δοκιμάστηκε. Εννοείται κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά ξέρετε, είναι να τα φέρει και η παράσταση, δηλαδή να δένουν με κάποιο τρόπο με ένα θέμα της παράστασης, με ένα κείμενο της παράστασης. Οπότε στην ουσία τα πολύ πολύ μεγάλα υπάρχουν. Θέλω να πω, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο ο κορονοϊός. Δεν μπορείς να μην πεις, να πεις καλησπέρα σας, τι κάνετε, πάμε στην παράσταση. Οπότε μπαίνουν με έναν τρόπο λίγο στο τι έχουν αφήσει στη ζωή μας. Από τις μάσκες μέχρι τις συνήθειες που αλλάξαμε, σε αυτό το επίπεδο. Στα γεγονότα, δηλαδή έγινε αυτό χθες, σήμερα μπαίνει με κάποιο τρόπο με ένα αστείο στην παράσταση, είναι πολύ σπάνιο. Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίας να γράψεις κάτι το οποίο δεν θα λειτουργεί. Με τι διάθεση επιστρέφεις στο σανίδι, επιστρέφεις στις παραστάσεις σου, επιστρέφεις σε αυτή την επικοινωνία, χρησιμοποιώ και διαφορετικούς όρους για να μην νομίζετε ότι στενά στέκομαι σε ένα σανίδι πάνω, μετά από τόσο μεγάλη αποχή και πάντα με το φόβο αν θέλετε να πλανάτε. Πριν κάνω την πρώτη παράσταση, η πρώτη παράσταση αυτής της περιοδίας ήταν στην Ορεστιάδα. Αναρωτιόμουν αν θυμάμαι πώς γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο σαν, ας πούμε, να πρέπει να βάλεις το σώμα σου, την ενέργειά σου, τη λειτουργία σου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και λες μετά από τόσους μήνες πώς γίνεται. Αλλά είναι αυτή η αίσθηση ότι είχε ξεκινήσει κάτι, σταμάτησε, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε και τώρα αρχίζει και πάλι. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Προσπαθώ, ξέρετε, καμιά φορά τα πράγματα όταν τα μεγαλοποιούμε είμαστε λιγάκι φοβισμένοι απέναντί τους. Δηλαδή, εάν σταθώ με θαυμασμό, δέος, χαρά, έντονα συναισθήματα απέναντι στο ότι ξαναξεκινάνε οι παραστάσεις, φοβάμαι ότι θα μου δημιουργήσει ένα δέος και θα είμαι αναποτελεσματικός. Αυτό που διατήρησα είναι τον επαγγελματισμό, ότι αυτή η παράσταση πρέπει να παρουσιαστεί ξανά
με τον τρόπο που ξεκίνησε πριν την πανδημία, με αυτήν την ενέργεια, και προς Θεού να μην θυμίζω διαρκώς στους θεατές ότι ο κίνδυνος πλανάται. Προσπαθώ να είμαι ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα τους, γιατί στο τέλος η ψυχαγωγία αυτό είναι. Κάτι που σε πήρε από εκεί που είσαι και προβληματίζεσαι ή δυσκολεύεσαι και σε πήγε σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου για μια μισή, δύο ώρες δεν σκεφτόσουν τίποτε άλλο. Σκεφτόσουν αυτό που συμβαίνει εκεί στη σκηνή. Και το αντιμετωπίζω έτσι, ανάμεσα χαρά και ευθύνη κατά κάποιο τρόπο. Εγώ να υπενθυμίσω στον κόσμο που μας ακούει Δευτέρα ότι ανεβάζετε την παράστασή σας στα Χανιά πάντα, ώρα έναρξης 9:30, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, 20 του μήνα στο Ρέθυμνο, 21 του μήνα στον Άγιο Νικόλαο, 5η, 22 του μήνα εδώ στο Ηράκλειο. Διάρκεια παράστασης 90 λεπτά, γίνεται προπόληση εισιτηρίων στο viva.gr και στα κατατόπους σημεία προπόλησης για να ξέρει και ο κόσμος που θα σας βρει και πώς θα σας βρει. Ακριβώς. Να είστε λοιπόν καλά. Να σας δούμε από κοντά, εύχομαι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να είμαστε όλοι μας καλά, κύριε Χατζηπαύλου. Να είμαστε όλοι καλά και σύντομα να μπει στην ιστορία αυτή η περίοδος, να την θυμόμαστε και όχι να τη ζούμε. Έλεγε, θα απαντήσω όπως θα το έλεγε η μακαρίτησα η γιαγιά μου, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Μακάρι, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα.